Με προτεραιότητα τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε συγκεκριμένη πίστοση. Το ένα ήταν η αποδοχή πίστοσης περίπου 770.000 ευρώ για έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στην περιοχή της Γορτινίας και το δεύτερο η αποδοχή πίστοσης 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις πυρκαγιές σε υποδομές αλλά και για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και στους τρεις νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, από τα οποία θα υπάρξει άμεσα μια κατανομή αναλόγως των ζημιών που έχουν γίνει και των αναγκών που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση των διοικητηρίων της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, ενώ σε επόμενο χρόνο θα δρομολογήσει και την αναβάθμιση του διοικητηρίου της Αρκαδίας. Η δημοπράτηση ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ για το διοικητήριο της Σπάρτης, της Λακωνίας, όπου στα πλαίσια του Green Building το κτίριο αυτό αναβαθμίζεται ενεργειακά, έτσι όπως θα γίνει και με το διοικητήριο της Καλαμάτας και με όλα τα δημόσια κτίρια της περιφέρειας και ως προς την ενεργειακή τους αναβάθμιση και ως προς την προσβασιμότητά τους σε αμαία, με αποκορύφωμα ελπίζω σύντομα την έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευή διοικητηρίου στην Τρίπολη, στην έδρα δηλαδή της περιφέρειας. Στην ίδια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε δωρεές για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αποδοχή μια σειρά δωρεών που έγιναν προς την περιφέρεια Πελοποννήσου, αφενός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δηλαδή δωρεές από δημόσιους φορείς αλλά και ιδιώτες για να συνδράμουμε τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία, και μια σημαντική δωρά των περασμένων ημερών από επιχείρηση της Τρίπολης που μας έδωσε μήλα από την επιχείρησή της για να συνδράμουμε ευπαθείς ομάδες, και αυτό το προωθήσαμε όχι μόνο στην Αρκαδία αλλά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.